Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο θέλησε να τιμήσει τον διεθνούς φήμης μπασκετμπολίστα και πρωταθλητή στο NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο, ένας τελειόφυτος μαθητής του Δευτέρου Γενικού Λυκείου Ορεστιάδας. Ο 18χρονος Μάκης Κυρτσόπουλος, μόλις τελείωσε τις πανελλήνιες εξετάσεις του σχολείου, πήρε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και ζωγράφισε ένα γκράφιτι πολύ μεγάλων διαστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ του σχολείου του, αφιερωμένο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στη ζωγραφιά ο αθλητής φοράει τα χρώματα της εθνικής ομάδας και στο φόντο υπάρχει η γαλανόλευκη αλλά και ένα μήνυμα στα αγγλικά που σημαίνει ότι ποτέ δεν μπορούμε να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Ήθελα πριν φύγω, επειδή τελείωσα φέτος το Λύκειο, να αφήσω κάτι πολύ μεγάλο και πολύ δυνατό, να το πω έτσι. Να βγάλω όλη μου την τέχνη πάνω σε ένα τοίχο και να μπορώ να το βλέπω μετά από χρόνια και να το χαίρομαι και να το χαίρονται και τα παιδιά που θα γυμνάζονται στο σχολείο. Πάνω απ' όλα ήθελα κάτι το οποίο θα έχει και ένα νόημα από πίσω, δεν θα είναι απλώς μια όμορφη εικόνα. Και έτσι έγινε ο Γιάννης, ο Αντετοκούνμπο, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το στιγμάκι στην μπασκέτα που λέει «You can just never forget where you came from». Δηλαδή ποτέ δεν μπορείς να ξεχάσεις το σημείο το οποίο έχεις ξεκινήσει. Ο 18χρονος μαθητής χρειάστηκε περίπου 15 ημέρες για να ολοκληρώσει το γκράφιτι, αλλά όπως είπε είχε και βοήθεια από φίλους του. Το σχέδιο το θεωρώ ιδανικό για τον χώρο, ειδικά το γεγονός ακριβώς κάτω από την μπασκέτα. Πήρε γύρω στις 2 εβδομάδες να ολοκληρωθεί όλο το σχέδιο και πήγαινα κάθε μέρα στο σχολείο, και Σάββατα και Κυριακές. Επίσης να πω το ότι την ελληνική σημαία σχεδόν εξ ολοκλήρου την ανέλαβαν τα φιλαράκια μου που ήταν εκεί πέρα και με βοηθούσανε. Αλλιώς είχε πάρει πολύ παραπάνω χρόνο όλο το σχέδιο. Εγώ ανέλαβα τον Γιάννη σαν σχέδιο και ασχολήθηκα εκεί. Ο Μάκης Κυρτσόπουλος ασχολείται 2,5 χρόνια με τον γκράφιτι και εξηγεί τι τον έκανε να επιλέξει αυτή την τέχνη. Με τον γκράφιτι ασχολούμαι τα τελευταία 2,5 χρόνια. Το έχω πάρει πιο σοβαρά. Αλλιώς έχει κάπου στα 3,5 που είχε αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό και σιγά σιγά να βλέπω κάποια πραγματάκια. Τώρα ο τρόπος που ξεκίνησα ήταν εντελώς αυθόρμητος, δηλαδή λίγο στο ίντερνετ κάποια βιντεάκια που έβλεπα και τα σχετικά μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον, και έτσι κάθε φορά που το έβλεπα μου έμπαινε όλο και παραπάνω στο μυαλό η ιδέα να το ξεκινήσω κι εγώ, γιατί είναι μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη τέχνη. Ο τελειόφυτος μαθητής στέλνει το δικό του μήνυμα και προτρέπει και άλλους μαθητές, αν έχουν κάποια παρόμοια ιδέα, να μην φοβηθούν να την κάνουν πράξη. Αρχικά θα ήθελα να πω πολλά ευχαριστώ στην κυρία Διευθύντρια, την κυρία Ζαβαλιάρη στο σχολείο, επειδή πίστευε σε μένα από την πρώτη στιγμή και με έβλεπε να χώνουμε κατά τη διάρκεια του σχεδίου, αλλά ήταν εκεί πέρα. Συμφωνούσε με τα σχέδια που της πρότεινε να κάνουμε στο σχολείο και μου αγόραζε τα χρώματα για να δημιουργώ. Θέλω να πω ότι όσοι έχουν σκοπό να κάνουν κάτι παρόμοιο στο σχολείο τους, να μην το φοβούνται, να το κάνουν με την πρώτη ευκαιρία, και εύχομαι να αρέσει στις επόμενες γενιές που θα μπουν στο γυμνασίο του σχολείου και θα παίζουν μπάσκετ κάτω από το σχέδιο που έχω κάνει.